Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας της εφαρμογής Physics at School στην κατανόηση βασικών ενιών και κεφαλαίων του μαθήματος Τεχνική Θερμοδυναμική Εφαρμογής της Β' τάξης του τομέα μηχανολογίας του ΕΠΑΠ. Τα 9 κεφάλαια θερμοδυναμικής των οποίων εξετάσαμε την ποιότητα προσομοίωσης στο πακέτο Physics at School για smartphones φαίνονται στο συγκεκριμένο πίνακα. Για την εκτίμηση της ποιότητας των προσομοιώσεων επιλέξαμε 14 παραμέτρους ποιότητας όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βιβλιογραφία για τις οποίες θεωρήσαμε ίδια τιμή όπως μπορούμε να δούμε από τους πίνακες που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε τους τελικούς δείκτες αξιολόγησης με αναγωγή στο 10 για τις προσομοιώσεις που επιλέξαμε από το πακέτο Physics at School για smartphones. Ας εξετάσουμε τώρα σύντομα και περιεκτικά την κάθε προσομοίωση. Στο κεφάλαιο μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας, η προσομοίωση με τον αποτελεσματικό συνδυασμό εικονικού εξοπλισμού και μαθηματικών υπολογισμών, καθώς και με τη δυνατότητα παρέμβασης των μαθητών, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς να συνειδητοποιήσουν ότι η θερμότητα δεν παράγεται μόνο από τις γνωστές πηγές θερμότητας, αλλά και από κίνηση, δηλαδή έργο. Η προσομοίωση με την εικονική παρουσίαση των μη ορατών στοιχείων, δηλαδή των μορίων, και την ικανοποιητική αλληλεπίδραση με τους μαθητές, συντελεί στην απόλυτη κατανόηση της έννοιας της εσωτερικής ενέργειας και των ποιμάτων της, δηλαδή της δυναμικής και κινητικής ενέργειας των μορίων του ρευστού. Η ισόθερμη μεταβολή, η εφαρμογή φροντίζει να λάβει υπόψη τα βιώματα των μαθητών μέσω της συμπερίληψης της εικονικής συσκευής στην οποία εξελίσσεται η μεταβολή, καθώς και να δώσει την δυνατότητα τμηματικής εξέλιξης της διεργασίας με παρέμβασή του. Έτσι, αυτός εμβαθύνει στη σχέση ποιότητας όγκου στη συγκεκριμένη διεργασία. Χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα και τρόπο, η εφαρμογή καταλήγει στην εμβάθυση της αναλογικής σχέσης μεταξύ όγκου και θερμοκρασίας στην ισοβαρή μεταβολή. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, στην ισόχωρη μεταβολή, η προσομοίωση βοηθάει τον μαθητή στον εντοπισμό και κατανόηση της αναλογικής σχέσης μεταξύ πίεσης και θερμοκρασίας. Η προσομοίωση της αδιαβωτικής μεταβολής δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προκαλέσει συζήτηση για τη διαφορά μεταξύ ισόθερμης και αδιαβατικής μεταβολής και να οθήσει τους μαθητές να την βρουν παρατηρώντας τη λειτουργία των αντίστοιχων εικονικών συσκευών, αναπτύσσοντας έτσι την παρατηρητικότητα και την κριτική τους σκέψη. Η προσομοίωση στον κύκλο Καρνό, του οποίου ο βαθμός απόδοσης αποτελεί το αξεπέραστο όριο κάθε θερμικής μηχανής, δίνει τη δυνατότητα της πλήρους κατανόησης των 4 χρονών του κύκλου. Ακόμα, μέσω αλληλεπίδρασης με τον μαθητή, δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού του τρόπου με τον οποίο η χαμηλή και η υψηλή θερμοκρασία του κύκλου επηρεάζουν το βαθμό απόδοσης. Τέλος, μέσω της προσομοίωσης μπορεί να συζητηθεί και να γίνει κατανοητός ο λόγος της χαμηλής ισχύος που παράγει ο κύκλος και καθιστά μη συμφέρουσα την παραγωγή θερμικής μηχανής που να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο πακέτο προσομοιώσεων στο μεγάλο ποσοστό παρέχει αποτελεσματική παρουσίαση και κατανόηση των 9 κεφαλαίων της θερμοδυναμικής που επιλέξαμε, αν και όπως φάνηκε, οι δείκτες ποιότητας τους οποίους υπολογίσαμε μιλάνε για χαμηλή βαθμολογία. Η εφαρμογή αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές ασκήσεις
για το μάθημα τεχνική θερμοδυναμική εφαρμογές. Τέλος, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η ξεχωριστή προτίμηση των μαθητών στην κινητή τηλεφωνία και στις εφαρμογές της.